Σορία αντιδράσεων από το νομικό κόσμο τη χώρα στην προωθούμενη τροποποίηση του ποινικού κώδικα, που αν και στοχεύει από την πλευρά τη πολιτεία στην πάταξη μικροεγκληματικότητα, βάζοντα φρένο και στο αίσθημα ατιμορρησία στην ελληνική κοινωνία, εν τούτη, όπω σημειώνουν ποινικολόγοι, τα αποτελέσματα που θα επιφέρει θα είναι αντίστροφα. Ο κόσμο είναι, είναι ευμετάλλητο στη γνώμη του. Τώρα πιστεύει ότι υπάρχει ατιμορρησία. Σε λίγο θα πιστεύει ότι υπάρχει μεγάλη αυστηρότητα. Τι θα κάνει δηλαδή σε ένα χρόνο όταν σε κάποιε οικογένειε θα έχουν πάει κάποιοι στη φυλακή και θα έχουν συνειδητοποιήσει. Θα αλλάξουμε πάλι τον νόμο και θα λέμε: Α, τώρα ο κόσμο διαμαρτύρεται γιατί είναι πολύ αυστηρό και θα το ξανακάνουμε επίοικη. Η ατιμορρησία είναι το αποτέλεσμα. Η πρόληψη είναι το ζήτημα. Αυτό θα πρέπει ένα κράτο κυρίω να προσπαθήσει να προλάβει και να θεραπεύσει. Το κοινωνικό ζήτημα δηλαδή που κατατείνει τελικώς στην διάπραξη αδικημάτων. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα προβλέπεται έκτηση μέρου τη ποινή φυλάκιση ακόμη και για όσου καταδικάζονται για πλημελήματα μέχρι και τρία έτη. Γεγονό που, όπω τονίζουν ποινικολόγοι, ανοίγει τον ασκό του αιώλου για επικίνδυνε καταστάσει τόσο εντό όσο και εκτό των σοφρονιστικών καταστημάτων, υπό το βάρο και τη ασφικτική κατάσταση στι φυλακέ τη χώρα που ήδη πληρώνει πρόστιμα. Το πρόβλημά μα είναι να κάνουμε φυλακέ, α κάνουν φυλακέ να πούμε σε πόσο καιρό θέλετε να έχουμε καταλάβει ότι αυτό δεν, δεν περπατάει. Θα το καταλάβουμε σύντομα, αλλά ας, ας προχωρήσουμε προς το σωστό δρόμο κάποια στιγμή και να σταματήσουμε τα πυροτεχνήματα. Ήδη υπάρχει υπερπληθυσμό στις φυλακές και προφανώς και δεν υπάρχει υποδομή προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες τόσων κρατουμένων. Για εντελώς ανεφάρμοστες προβλέψεις και για κινήσεις εντυπώσεων κάνουν λόγο οι ποινικολόγοι. Που διευκρινίζουν ότι ακόμη και η κοινοφιλή εργασία ω μορφή ποινή έχει ανασταλεί ω προ την εφαρμογή τη λόγω τη έλλειψη οργάνωση και παροχή στοιχείων σχετικά με τι διαθέσιμε υπηρεσίε είτε τη κεντρική διοίκηση είτε τη αυτοδιοίκηση, αλλά και σε ό,τι αφορά τι θέσει που θα μπορούσαν να καλύψουν. Δεν έχει εφαρμοστεί, είχε ανασταλεί από το 2019, διότι υπήρχε το εξή πρόβλημα: Ότι δεν μπορούσαν να, να βρουν. Ποιε υπηρεσίε και να οργανωθεί αυτό, ποιε υπηρεσίε μπορούν να δέχονται ε, καταδικασμένου για πλημελήματα, για να κάνουν ένα αριθμό ουρών κάθε μέρα. Από τα σημεία στα οποία επίση διαφωνούν σφόδρα οι ποινικολόγοι, μιλώντα για κλονισμό ακόμη και τη ασφάλεια δικαίου, είναι και η πρόβλεψη ότι ενισχύεται η αρμοδιότητα των ολιγομελών δικαστικών συνθέσεων, ακόμη και των μονομελών, χάρη τη γρήγορη απονομή τη δικαιοσύνη. Δεν είναι αυτό τρόπο αντιμετώπιση τη ταχύτητα απονομή τη δικαιοσύνη θα προτιμότερο θα ήταν να δημιουργηθούν κτίρια, να προσληφθούν δικαστέ. Το αίσθημα που δημιουργείται στον πολίτη το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, ένα δικαστή θα τα κάνει όλα και θα τα κάνει σωστά και αυτό θα το πιστεύει και ο κόσμο. Το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει αύξηση τη πρόσκαιρη κάθερξης από τα 15 στα 20 έτη για σοβαρά εγκλήματα όπω ο εμπρισμό δάσου, αύξηση τη ποινή για την απόπειρα βιασμού από τα 8 στα 20 έτη, αυστηροποίηση του πλαισίου για την ενδοοικογενειακή βία, χρηματικά πρόστιμα από 1.000 έω 1.500 ευρώ στου δικομανεί και εθνικού μηνυτέ, όπω επίση και δυνατότητα μία και μόνο αναβολή. Εκείνο λοιπόν που επιχειρείται είναι τελικώ να εγκλιστούν περισσότεροι άνθρωποι.